και το Στράτο Μπαλή στη συνέχεια για να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και για την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Να ξεκινήσουμε με σένα, Αθηνά. Κλείδωσε η ημερομηνία των εκλογών, 4 Οκτωβρίου, κάτι το οποίο υπόθηκε από τον Κώστα Καραμαλή στη συνάντησή του με τον Κάρολο Παπούλια. Τώρα, τι ακριβώς έχει υποθεί εκατέρωθεν? Το τι ακριβώς έχει υποθεί εκατέρωθεν δεν νομίζω ότι θα το μάθουμε. Αυτό που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι το κλίμα της συνάντησης, το οποίο αποτυπώνεται βεβαίως στις δηλώσεις on camera, μπροστά στις κάμερες των δύο ανδρών. Ήταν μια συνάντηση εθιμοτυπική, θεσμική, που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει, και νομίζω ότι από το κλίμα της συνάντησης είναι φανερό ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκτιμά ότι ήταν μια απόφαση, και βεβαίως μια απόφαση του Πρωθυπουργού. Του είπε, εκτιμήσατε την απόφαση αυτή, και νομίζω ότι ακριβώς κατατείνει προς το συμφέρον του τόπου. Νομίζω περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα μάθουμε, διότι και οι δύο άνδρες είναι φιδωλοί τόσο και στις δηλώσεις τους, αλλά όσο και στο τι πραγματικά προτίθενται και σκέφτονται να κάνουν. Μάλιστα. Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Πάμε τώρα και στο Στράτο Μπαλή. Στράτο, ο Πρωθυπουργός, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε στους υπουργούς ότι η απόφασή του δεν ήταν εύκολη. Προέχει όμως το εθνικό συμφέρον, καθώς η χώρα δεν αντέχει μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αναμονή λοιπόν, Αλεξάνδρα, του νέου μηνύματος του Πρωθυπουργού από το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεδρίασε εδώ στη Βουλή το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του για εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, είπε πως πρέπει να δοθεί μια μάχη συντονισμένα με ενιαίο πολιτικό λόγο. Δεν πρέπει κανείς να λιποψυχήσει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Καραμαλής ανέλησε στους υπουργούς τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε την πρόορη προσφυγή στις κάλπες, χρέωσε επί της ουσίας αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί στη στάση που έχει δηλώσει ότι θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, έκανε μια εκτενή αναφορά στο κυβερνητικό έργο και στην οικονομική κρίση, λέγοντας ποια μέτρα πήρε η κυβέρνηση και με ποιο τρόπο προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτές τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν. Είναι χαρακτηριστικό, Αλεξάνδρου, ότι ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε πάρα πολλές φορές ένα πρώτο πρόσωπο για να απευθυνθεί στους υπουργούς του και είπε πώς μπορούν να μας κατηγορούν εμάς για ό,τι δεν κάναμε σε 5 χρόνια, όταν εκείνοι σε πολύ περισσότερα χρόνια δεν έκαναν τίποτα από όλα αυτά τα οποία μας κατηγορούν σήμερα. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Καραμαλής ανακοίνωσε στους υπουργούς του ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι η εκλογική επιτροπή, και αυτό έχω την αίσθηση ότι έχει την σημασία του. Από εκεί και πέρα, να πούμε επίσης ότι όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί που ήρθαν εδώ στην Βουλή, ακόμη και εκείνοι που τις προηγούμενες ημέρες είχαν διατυπώσει κάποιες τάσεις, σήμερα είπαν πως μπροστά στην απόφαση του Πρωθυπουργού θα πρέπει το κόμμα συντεταγμένα να πάει να κάνει ένα καλό, όπως μας είπανε, προεκλογικό αγώνα και να φτάσει στην εκλογική νίκη. Είναι βέβαιο, Στράτο, ότι αυτές τις ώρες η συσπήρωση σίγουρα θα αυξηθεί. Σε αυτό ακριβώς ποντάρουν και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάνω εκεί θα γίνει και η χάραξη της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος. Και ήδη χθες έγινε μια πρώτη σύσκεψη στη Ριγίλης για το πώς θα σχεδιαστεί ο προεκλογικός αγώνας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σου πω πως σήμερα η είδηση που βγήκε είναι βέβαια και η απόφαση του κυρίου Μιχάλη Λιάπη να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια απόφαση την οποία συνέδεσε με την στάση που τήρησε όλα τις προηγούμενα 24 ώρα, ότι δηλαδή ήταν κατά πανδόν κατά των εκλογών. Θα σου διαβάσω μόνο ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την δήλωση του κυρίου Λιάπη. Έγκαιρα προμηνών, είπε ο κύριος Λιάπης, με επιστολή μου στον πρόεδρο του κόμματος είχα επισημάνει τους κινδύνους των πρόορων εκλογών για τον τόπο και το κόμμα, αλλά κυρίως και για τον ίδιο προσωπικά. Τότε είχε συμφωνήσει. Τώρα όμως κάποιοι με πολλαπλές διασυνδέσεις, όπως λέει ο κύριος Λιάπης, και προφανείς ιδιωτελείς λόγους, τον μετέπεισαν, λέει χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός. Πρέπει να σου πω πως σε μια πρώτη αντίδραση από τον κύριο Ζαγορίτη, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είπε πως πρόκειται για μια προσωπική απόφαση του κυρίου Λιάπη, ο οποίος είναι ένα ιστορικό στέλεχος, όπως είπε, της παράταξης, και τον οποίο τιμά και προσωπικά. Το κλίμα γενικότερα είναι πως είναι μια απόφαση η οποία ούτως ή άλλως στις επόμενες ημέρες θα έβρισκε μπροστά του το κυβερνητικό στρατόπεδο, καθώς η συζήτηση πλέον θα άνοιγε για το τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Ενδεικτικό του κλίματος, αυτό που είπε εδώ έξω στο περιστήριο της Βουλής ο κύριος Πάνος Καμένος. Ο κύριος Πάνος Καμένος είπε πως η κυβέρνηση θέλει καθαρά ψηφοδέλτια. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα ανοίξει τις επόμενες.
Πρέπει να σου πω ότι η θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος για τη διάλυση της Βουλής το πρωί της Δευτέρας. Θα γίνει τη Δευτέρα το πρωί, γιατί όπως έγινε γνωστό, κανονικά τη Δευτέρα το πρωί θα συνεδριάσει η Βουλή των Εφήβων εν ολομελία, όπου θα μιλήσουν και ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των κομμάτων. Έτσι είναι το κλίμα. Περιμένουμε τώρα το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι ακριβώς θα πει ο κύριος Καραμαλής. Σε ώρα θα το ακούσουμε. Λοιπόν, Στράτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα δηλώσεις τελεχών που συμμετείχαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και τη δήλωση του κυρίου Ζαγορίτη αναφορικά με το θέμα του κυρίου Λιάπη. Άφησε στη μέση το έργο της κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ. Θα το συνεχίσει μετά τις εκλογές για θα τις κερδίσει. Ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε εκλογές το Φεβρουάριο. Και ήμασταν υποχρεωμένοι λόγω της πίεσης την οποία άσκησε ο κ. Παπανδρέου και λόγω της συνταγματικής δυνατότητας την οποία είχε ο κ. Παπανδρέου να επιβάλλει λόγω Προέδρου Δημοκρατίας εκλογές. Αυτή η διαφορά των 4 μηνών οδήγησε τον Πρωθυπουργό στην απόφαση να κάνει εκλογές σήμερα, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η οικονομία με τετράμινη προεκλογική περίοδο. Η Νέα Δημοκρατία θα αποδειχθεί και πάλι η αξιόπιστη και σοβαρή δύναμη που θα κυβερνήσει τον τόπο. Εγώ δέχομαι μηνύματα αισιοδοξίας και τα μηνύματα αυτά της αισιοδοξίας τα συμμερίζομαι. Οι αντίπαλοι μας δεν έχουν τίποτα παραπάνω από εμάς και εμείς έχουμε ένα μεγάλο και πλούσιο έργο να επιδείξουμε. Κατεβαίνουμε στις εκλογές με γενναιότητα, με βάση το εθνικό συμφέρον και με την βεβαιότητα ότι θα χτυπήσουμε τις εκλογές. Νέα αυτοπεποίθηση και πίστη στη νίκη που έρχεται. Αυτό είναι το κεντρικό μας μήνυμα. Ο στόχος είναι να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο πάνω απ' όλα. Κάθε δύο χρόνια όμως εκλογές μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ. Ρωτήστε τον κύριο Παπανδρέου. Την ώρα του προβληματισμού είχα άποψη και μάλιστα διαφορετική. Τώρα, την ώρα της μάχης, είμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Η βάση είναι αποφασισμένη να προχωρήσουμε καθαρά και γαλάζια με πηξίδα την Ελλάδα. Θα δώσουμε τη μάχη και θα την κερδίσουμε. Οργή δεν υπάρχει. Ο κόσμος απογοήτευση. Ούτε και απογοήτευση. Έχει αρχίσει η συσπήρωση και πιστεύω ότι όταν αυτό συμβαίνει στη δική μου περιφέρεια που είναι αδύναμο το κόμμα, θα συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να ήταν οργισμένη και μπορεί να είναι οργισμένη, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπροστά στην κοινή προσπάθεια και στην αποτροπή να ξανάρθει κάποια άλλη παράταξη η οποία δεν έχει να προσθέσει τίποτα περισσότερο, νομίζω ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει πολύ γρήγορα. Θα δώσει μια κρίσιμη μάχη η οποία θα είναι νικηφόρα. Η χώρα δεν μπορούσε να μπει σε μια παρατεταμένη, ζημιογόνα, μακρά προεκλογική περίοδο. Μέχρι τον Μάρτιο του 2010 που ήθελε το ΠΑΣΟΚ να μας οδηγήσει με πρόσχημα την εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ θα ψήφιζε τον κύριο Παπούλια και θα οδηγούσε την χώρα σε εκλογές. Αυτό σήμαινε πόλωση, οξύτητα, λαϊκισμό και μηδενισμό. Δεν έπρεπε η χώρα να μπει σε αυτή την περιπέτεια, δεν έπρεπε να σέρνεται η χώρα την ώρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλα κρίσιμα οικονομικά ζητήματα λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Που σημαίνει ότι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα και ο Κώστας Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσουν να προσφέρουν στον τόπο. Η χώρα, η οικονομία δεν θα αντέξει μια μακρά προεκλογική περίοδο μέχρι τον Φεβρουάριο, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού χθες το βράδυ, όταν ανακοίνωνε την απόφασή του για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Το μήνυμα του κυρίου Καραμαλή περιελάμβανε αυτοκριτική. Θα διακόψουμε, συνδεόμαστε με το Μέγαρο Μαξίμου. Ξεκινά το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικό Λαό. Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, και το ζήτησα όπως ορίζει το Σύνταγμα, τη διάλυση της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα και την προκήρυξη εκλογών στις 4 Οκτωβρίου. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανέλησα τους λόγους που με οδήγησαν στο να ζητήσω νοπή λαϊκή εντολή. Τόνισα πως οι λόγοι αυτοί συνδέονται με την εθνική πρόκληση της αντιμετώπισης των σοβαρών συνεπειών της διεθνούς οικονομικής κρίσης, καθώς έχουμε 2 δύσκολα χρόνια μπροστά μας. Ειδικά το 2010 θα είναι καθοριστικό για την πορεία της οικονομίας. Κατέστησα σαφές πως βαρύνουσα σημασία στην λήψη της απόφασής μου είχε η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως είναι γνωστό, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επρόκειτο μέσα σε λίγους μήνες να εκβιάσει πρόωρες εκλογές με αφορμή την προεδρική εκλογή. Αυτή η επιλογή
οδηγούσε τη χώρα σε μια εξάμηνη προεκλογική περίοδο που θα ήταν καταστροφική για την οικονομία. Διότι σε δύσκολες συγκυρίες απαιτούνται σταθερότητα, ήπιο κλίμα για να προωθηθούν οι αναγκαίες πολιτικές. Κάτι που θα ήταν αδύνατο μέσα σε ένα κλίμα εκλογολογίας, κοινωνικής και πολιτικής έντασης. Η πρόθεσή μου, όπως εξήγησα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ήταν να εξαντλήσω τη θητεία της κυβέρνησης έως το Σεπτέμβριο του 2011, μετά την ψήφιση του ιδίου ως Προέδρου από τα δύο μεγάλα κόμματα. Άλλωστε, ο χρόνος αυτός θα επέτρεπε να εφαρμοστούν σε συνθήκες σταθερότητας οι αναγκαίες, δύσκολες πολιτικές. Πολιτικές που, όπως εξήγησα, κινούνται τρεις κατευθύνσεις. Στον αυστηρότερο δυνατό έλεγχο στις δημόσιες δαπάνες και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητά τους, στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, στην υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, αγνοώντας τις αντιδράσεις ειδικότερων συμφερόντων. Συγκυρίες που επιβάλλουν τις πολιτικές αυτές συνδέονται με τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης που γίνονται όλο και πιο ορατές. Βεβαίως, τα βήματα προόδου που έχει κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια απέτρεψαν τα χειρότερα που έχουν εμφανιστεί σε άλλες χώρες, όπως βαθύτατη ύφεση και εκρηκτική ανεργία. Όμως, παρόλα αυτά, οι δυσκολίες είναι μεγάλες και απαιτούν δύσκολες, τολμηρές αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι αυταπάτες οδηγούν μόνο σε επικίνδυνα αδιέξοδα. Άρα, το ζητούμενο είναι μια κυβέρνηση με νοπή εντολή που θα τολμήσει να προχωρήσει στις αναγκαίες πολιτικές για να βγει η οικονομία από την κρίση πιο δυνατή. Όχι βραχυχρόνια, αλλά μακροχρόνια και σε γερές, σε στέρεες βάσεις. Όπως τόνισα χθες, απευθυνόμενος στους πολίτες, η απόφασή μου αυτή είναι πράξη ευθύνης. Δεν είχα το δικαίωμα να αφήσω τον τόπο να σέρνεται επί μήνες στη δίνη μιας καταστροφικής προεκλογικής ατμόσφαιρας, μόνο και μόνο για να χρεώσω στην αξιωματική αντιπολίτευση την ανευθυνότητά της στο Προεδρικό. Το συμφέρον του τόπου επέβαλε την απόφασή μου να ξεκαθαρίσω το τοπίο, ώστε οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος, θέτοντας τις βάσεις για τη μακροχρόνια πρόοδο του τόπου. Πολίτες έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε ένα δύσκολο και έναν εύκολο δρόμο. Ο δύσκολος δρόμος είναι πρόταση ευθύνης που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του τόπου. Ο εύκολος δρόμος είναι επιλογή ανευθυνότητας που αγνοεί την πραγματικότητα και οδηγεί μόνο σε αδιέξοδο. Ο δύσκολος δρόμος που επιβάλλεται να ακολουθήσουμε οδηγεί σε μια οικονομία με γερά θεμέλια και περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Ο εύκολος δρόμος μπορεί να ακούγεται ευχάριστος, όμως οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε επιδείνωση της κρίσης και τελικά θα προκαλέσει πολύ μεγάλο κοινωνικό κόστος. Οι πολίτες εναπόκειται ποια οικονομική πολιτική και ποιες αντιλήψεις θα επιλέξουν. Οι πολίτες θα επιλέξουν τον Πρωθυπουργό που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις και που σε τελική ανάλυση θα πάρει αποφάσεις καθοριστικές για την πορεία της χώρας στο μέλλον. Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, το μήνυμα που έστειλε στον ελληνικό λαό από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Καραμαλής λοιπόν μίλησε για την 4η Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, και εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να ζητήσει νοπή λαϊκή εντολή. Απέδωσε επίσης ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά εκβίασε για την διεξαγωγή των εκλογών, και βεβαίως κατέληξε στο ότι καιροί απαιτούν δύσκολες αποφάσεις και όχι αυταπάτες. Τώρα, σε προεκλογική ετοιμότητα βρίσκονται
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ενώ εξετάζονται ήδη οι υποψηφιότητες, αφού ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι περιορισμένος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει απόψε στις 7.30 σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο Θησίο για την επέτειο των 35 χρόνων από την ίδρυση του κινήματος. Να συνδεθούμε με την Υποκράτους και τον Διονύση Μποτόνη. Καθώς Διονύση, στην απόψινή ομιλία του κ. Παπανδρέου θα κηρύξει και επισήμως την έναρξη της προεκλογικής περίοδου μετά το χθεσινό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Όμως να δούμε και τι ζητά από τα στελέχη του κόμματος στις διαρκείς συσκέψεις. Αλεξάνδρα, όλα εδώ στην Υποκράτους κινούνται σε εκλογικούς ρυθμούς. Το βράδυ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει και το πολιτικό στήμα αυτής της προεκλογικής περίοδου. Μιας προεκλογικής περίοδου που ξεκινάει την ημέρα που είναι και η ημέρα εγγενείων για το ΠΑΣΟΚ, ημέρα ιδρυτική και είναι εξίσου σημαντική για το κίνημα. Τώρα, μια γεύση των όσων θα πει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πήραμε και από τη δήλωσή του χθες το βράδυ, αλλά και από τη σύσκεψη, η οποία αργά το βράδυ και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με κορυφαία στελέχη του κόμματος, τον Γιάννη Ρακούση, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον Δημήτρη Ρέπα, τον Πάνο Μπεγκλή, τον Νίκο Αθανασάκη, αλλά και τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος ετοιμάζει τα προεκλογικά σποτ του κόμματος. Ο Γιώργος Παπανδρέου αναμένεται και σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, να κινηθεί με βάση το τρίπτυχο υπευθυνότητα, σοβαρότητα και προτάσεις για διέξοδο από την κρίση. Κάλεσε τα στελέχη του κόμματος και έχθες το βράδυ να μείνουν μακριά από αλαζονικές συμπεριφορές, πράγμα το οποίο το τόνισε αρκετές φορές. Σήμερα στο Θησίο αναμένουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να έχει πάρα πολύ κόσμο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα καλέσει για άλλη μια φορά τους πολίτες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ που χρειάζεται και στην οικονομία αλλά και για τη χώρα. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Στην Υποκράτους υπάρχει ικανοποίηση ότι γίνονται εκλογές και αυτή την ώρα, γιατί οι εκλογές πρέπει να γίνουν, είναι αναγκαίες για τον τόπο και φυσικά μια άλλη παράλληλη διαδικασία είναι και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε νεότερα, αλλά υπάρχει μια προεργασία που έχει γίνει όλη την προηγούμενη περίοδο, τους προηγούμενους μήνες και συγκεκριμένα από το Μάιο κιόλας. Και οι περισσότεροι νομοί θα λέγαμε ότι βρίσκονται σε ένα σημείο που μπορούν να κλείσουν και ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν όμως, θα υπάρξει και μια εγκύκλιο σήμερα του κ. Ραγκούση, η οποία θα σταλεί σε όλες τις οργανώσεις. Και όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν υποψηφιότητα, ασχέτως αν ήταν και το 2007. Επίσης, οι επιτελείς εδώ της Υποκράτους προετοιμάζουν και το προεκλογικό πρόγραμμα του Γιώργου Παπανδρέου, τις εμφανίσεις του σε όλη τη χώρα. Θα πάει σε όσους περισσότερους νομούς της χώρας το επιτρέπει φυσικά και ο χρόνος, αλλά θέλει να πάει να επισκεφθεί ο ίδιος τους περισσότερους νομούς. Τα στελέχη του κόμματος και από αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Ήδη αυτό έχει γίνει με πρόσφατη εγκύκλιο του Γιάννη Ραγκούση και αναμένεται φυσικά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μέσα από τις θεματικές παρεμβάσεις και τις προεκλογικές του περιοδίας να καλέσει τους πολίτες σε αυτή την, να υπερψηφίσουν τον ΠΑΣΟΚ έτσι ώστε να κερδίσει τις εκλογές για να μπορέσει να εφαρμόσει, όπως θα πει, το πρόγραμμά του. Σε προεκλογική ετοιμότητα, λοιπόν, όπως μας είπε στο ΠΑΣΟΚ, υπευθυνότητα και όχι αλαζονία ζήτησε ο κ. Παπανδρέου από τα στελέχη του κόμματος. Να δούμε σε αυτό το σημείο, αφού σε ευχαριστήσουμε, τη δήλωση του κ. Ευθυμίου. Ο λαό του οποίου έρχεται η ώρα, ένας λαός που δικαιούται μια καλύτερη ζωή, μια αξιοπρεπέστερη και ασφαλέστερη συνθήκη ζωής και αυτή θα είναι η απόφασή του στις 4 Οκτωβρίου. Μια θετική απόφαση. Με την υπογραφή και τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος για τη διάλυση της Βουλής τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, αρχίζει και τυπικά η επίσημη προεκλογική περίοδος και η προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού για τη διεξαγωγή των πρόωρων εκλογών. Από το Υπουργείο Εσωτερικών, η Βάσο Βασιλαδιώτη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την προετοιμασία. Αλεξάνδρα, όπως οι προθεσμίες για την προετοιμασία των εκλογών αρχίζουν έχουν από τη Δευτέρα, κατά πάσα πιθανότητα, που θα έχουμε την δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος για τη διάλυση της Βουλής. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών, από την επομένη των ευρωεκλογών, ο μηχανισμός έχει στηθεί εκ νέου, ώστε να είναι έτοιμος σε περίπτωση πρόωρων εκλογών. Πάντως, από χθες, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν λάβει εντολή να ετοιμάσουν τις σχετικές εγκυκλίους, οι οποίες και θα αρχίσουν να αποστέλλονται από τη Δευτέρα, που, όπως είπαμε, αρχίζει η επίσημη εκλογική περίοδος. Να πούμε ότι στη διάρκεια της επίσημης προεκλογικής περίοδου, η οποία διέπεται από ειδικές διατάξεις σε ό,τι αφορά την προβολή των κομμάτων και των υποψηφίων, συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Διακομματική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει και παίρνει αποφάσεις για διάφορα θέματα που προκύπτουν. Ενώ θα ισχύσει αυτή τη φορά η διάταξη για την απαγόρευση δημοσιοποίησης των δημοσκοπήσεων 15 μέρες πριν από την ψηφοφορία.
θα αντικατασταθεί ως ήθιστε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Παυλόπουλος, από υπηρεσιακό υπουργό. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κ. Σπύρος Φλογαΐτης, που είναι υπηρεσιακός υπουργός και στις εκλογές του 2007. Μάλιστα. Ενώ με την επίσημη έναρξη της εκλογικής περίοδου ανακαλούνται όλες οι άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο με την προετοιμασία των εκλογών, οι οποίοι υπάλληλοι θα πρέπει, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση από τις υπηρεσίες τους, να επιστρέψουν σε αυτές και να αναλάβουν υπηρεσία. Μάλιστα. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι παγώνικα η υπηρεσία προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών στο δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά γίνονται κάθε φορά που είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Βασιλιάδη, ότι πανέτοιμος, όπως μας είπε και Βάσο, ο κρατικός μηχανισμός. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Περισσότεροι από 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 300 τραυματίστηκαν και χιλιάδες σπίτια ισοπεδώθηκαν από το σεισμό 7 Ρίχτερ χθες. Οι αγνοούμενοι βεβαίως είναι δεκάδες. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες ανέβρεσής τους, ενώ την ίδια ώρα κάποιες παράκτιες περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες. Με τα χέρια γυμνά, οι κάτοικοι της Δυτικής Ιάβα στην Ινδονησία σκάβουν στα ερείπια για τυχόν επιζώντες. Οι αγνοούμενοι είναι πολλοί και όσο περνούν οι ώρες, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί από το σεισμό των 7 Ρίχτερ. Lagi di dalam rumah, pas ada goncangan, diem dulu sebentar, udah makin lama makin kenceng, lalu keluar, pas keluar, genteng udah ambruk semua, udah kena kepala. Dia rumah rusak, jadi ibu kesini gitu, takut, ketakutan. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί καθώς κάποιες παράκτιες περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες και δεν υπάρχει επικοινωνία για να διαπιστωθεί το μέγεθος της καταστροφής. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι οι καταστροφές που υπέστησαν πολλοί δρόμοι, εμποδίζοντας τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα θύματα προκλήθηκαν από τις κατολισθήσεις που ακολούθησαν το σεισμό. Συνολικά υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 σπίτια και κτίρια κατέρευσαν. Ζωφερές εικόνες. Τώρα, σήμερα κηδεύεται ο Μάικλ Τζάκσον στο νεκροταφείο του Forest Lawn του Λος Άντζελες, 2 μήνες μετά το θάνατό του. Η κηδεία που γίνεται μόλις μία εβδομάδα από τη δημοσίευση της ιατροδικαστικής έκθεσης, σύμφωνα με την οποία ο θάνατός του οφείλεται σε ανθρωποκτονία, θα είναι κλειστή στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης. Τα μέλη της οικογένειάς του και λίγοι στενοί φίλοι, μεταξύ των οποίων η Νταϊάννα Ρος, η Μπρουκ Σίλτ και ο Λάρι Κίνγκ, θα συνοδεύσουν τον βασιλιά της Pop στην τελευταία του κατοικία. Μάικλ Τζάκσον θα ταφεί απόψε στο νεκροταφείο Forest Lawn του Λος Άντζελες, ανάμεσα σε αντίγραφα αγαλμάτων του Λεωνάρντο Νταβίντσι και του Μιχαήλ Άγγελ, και με τη συντροφιά αστέρων της χρυσής εποχής του Hollywood, όπως ο Κλάρκ Γκέιμπλ, η Τζιν Χάρλοου, ο Walt Disney, ο Νατ Κινγκ Κόουλ, ο Χάμφρι Μπόγκαρτ και η Κάρολ Λομπάρντ. Τα έξοδα της κηδείας, που χαρακτηρίζονται αστρονομικά, θα καλυφθούν από την προσωπική περιουσία του τραγουδιστή. Μόνο το κόστος των υπηρεσιών της αστυνομίας για την ασφάλεια του χώρου και το κλείσιμο των γυροδρόμων την ώρα της κηδείας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα $150.000. Η ευλέγεια για τον τραγουδιστή πέφτει 5 μέρες μετά από την ημέρα που θα γιόρταζε τα 51 γενέθλιά του, αλλά και από όταν χαρακτηρίστηκε επίσημα από τον ιατροδικαστή ως αιτία θανάτου του η ανθρωποκτονία. Αν και δεν έχει κατηγορηθεί κανείς επίσημα για το θάνατο του Τζάκσον, ο προσωπικός γιατρός του, Κόνραντ Μάρεϊ, φωτογραφίζεται ουσιαστικά ως ένοχος, καθώς το πιστοποιητικό θανάτου επισημαίνεται ότι η μοιραία δόση της ουσίας προποφόλ χορηγήθηκε ενδοφλέβια από άλλο πρόσωπο. Τα βόρεια του σπιτιού μας, τα τρώει ο χιονιάς και οι βροχές. Τα δυτικά, τα καίει ο ήλιος. Τα νότια, σκέτη η υγρασία. Γι' αυτό και βάψαμε με Vivecryl, που είναι παντός καιρού για να ξενιάσεις για χρόνια. Vivecryl, χρώμα παντός καιρού μόνο από τη Vivechrome. Μην αφήνετε να σας κλέβουν τον ύπνο, αλλά ούτε και να σας κλέβουν στον ύπνο. Πτυσσόμενες πόρτες ασφαλείας βιομεταλλουμίν. Για να κοιμάστε άφοβα με ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες. Dear Miss Queen, it's me, your big fan, Nikolakis from Greece. I got my index finger in the tavli box while I was playing portes. I missed my proficiency exams, so arrange a second exam, please, Etsy, please. For goodness sakes, Philip, I thought they had City and Guilds in Greece. City and Guilds. Το έγκυρο και φιλικό πιστοποιητικό Αγγλικών με εξετάσεις 6 φορές το χρόνο, ανεξάρτητα προφορικά και γραπτά και εγγραφή έως και 20 μέρες πριν τις εξετάσεις.
City and Gills. Έγκυρο και φιλικό. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αναχωρεί για τη Βασίλεια, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει